για την επιχείρησή μας. Γενιάζουμε το αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης, που είναι στο όνομα του αείμνηστου πατέρα μου, οπότε καταλαβαίνετε και τη φόρτιση ολωνών μας. Χαίρομαι και συγκινούμαι που είστε όλοι εδώ. Φίλοι, συνεργάτες, προμηθευτές, δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί, συνάδελφοι ξενοδόχοι, και είναι σημαντικό ότι βρίσκονται σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Η δική μνήμα οφείλω να κάνω στη φίλη μου, τη Σοφία Τζαχαράκη, την οποία την αγαπάω, η οποία ενώ είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, κατάφερε και ήρθε να μας θυμίσει με την παρουσία της. Όπως ξέρετε, η Σοφία, εκτός από υφυπουργός τουρισμού, είναι και υποψήφια στην Ανατολική Αττική και της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, γιατί το αξίζει. Γιατί η πολιτική έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν τη Σοφία. Φυσικά τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι φίλος της οικογένειας. Αυτό το παιχνίδι με το θείο μου, κάθε φορά να πειράζονται, εάν δεν γίνει κάτι δεν μας πάει καλά. Και είναι αυτό που λέει. Πάντα χρήσιμος και όχι αρεστός. Τις μισές φορές που του ζητάω κάτι μου λέει όχι. Μην πω τις 9 στις 10. Και μου λέει αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Αυτό που κοιτάει πάντα όμως είναι το συμφέρον της περιοχής. Και γι' αυτό μόλις άκουσε την ιδέα για το τουρνουά μαζί με τον Ντένι τον Κουτσίδη, τον πρώην δήμαρχο Γρεβενών και μέλος της ΕΠΟ, ώστε να γίνει αθλητικό κέντρο εδώ και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το πήρε, πήγε και τους έπεισε. Γιατί τον πολιτικό δεν τον θέλεις για να σου κάνει κάποιο ρουσφέτη. Δεν τον έχεις ανάγκη όταν είσαι επιχειρηματίας. Τον θέλεις για να σου ανοίξει την πόρτα που καμιά φορά μόνο σου δεν μπορείς να την ανοίξεις. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω όμως έναν άνθρωπο, τον Γιάννη του Χατζηθοδοσίου, τον οποίο τον ευχαριστώ που είναι σήμερα εδώ, ήρθε αυθημερών από την Αθήνα, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Και δυστυχώς δεν είναι και σήμερα πρόεδρος. Τον ευχαριστώ κυρίως για τις συμβουλές που μου έχει δώσει σαν άνθρωπο που με βελτίωσαν. Τις κρατάω και θα τις έχω πάντα ως οδηγό. Το 2019 βρεθήκαμε και πάλι εδώ για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του ξενοδοχείου. Τότε, μετά από 10 χρόνια συνεχούς κρίσης, καταφέραμε και ανακαινήσαμε πλήρως την πισίνα. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο σχέδιο το οποίο αναβάθμισε συνολικά τον όμιλο. Σε αυτά τα 3 χρόνια που μεσολάβησαν, οι επιχειρήσεις πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης ακρίβειας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους, να πετύχει ποτέ τίποτα. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για μας. Χάρη σε αυτούς είναι που καταφέρνουμε και πετυχαίνουμε όλα όσα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καθημερινά.